Βρισκόμαστε στη μέση ενός μεγάλου πολιτικού σκανδάλου, που είναι προφανώς το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την κυβέρνηση, όσο αντιφατικό και να ακούγεται αυτό, να ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει τους λόγους για τους οποίους παρακολουθείται ο κύριος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, γιατί επικαλείται το απόρριτο των επικοινωνιών, το οποίο η ίδια παραβίαση έστω νομότυπα. Βρισκόμαστε να δει σε μια παράλογη κατάσταση, όπου η κυβέρνηση δεν μπορεί να σας αποκαλύψει τους λόγους και θα πρέπει να πάνε αυτοί που υπέστησαν τις παρακολουθήσεις να ενημερωθούν αρμοδίως. Δηλαδή μια ρητορική που παραπέμπει σε δικτατορία, σε καθεστώτα έκτακτης ανάγκης. Πώς εκτιμάτε αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, το σκάνδαλο το ίδιο από μόνη της, υπόθεση των υποκλοπών, είναι μια εξέλιξη πολιτική, νομίζω, πολύ μεγάλων διαστάσεων. Και σπέβδω να απαντήσω σε όσους με ευκολία λένε «μα και παλιότερα είχαμε ζητήματα υποκλοπών», που είναι αλήθεια. Από τα βάθη της δεκαετίας του 80 θυμόμαστε οι παλιότεροι και με την αναλλαγή των κυβερνήσεων να υπάρχουν τέτοια θέματα από την ΕΥΠ και τον ΟΤΕ. Από τη μεταπολίτευση και μετά είναι μια σύνηθης κατάσταση. Ωραία. Αυτό που είναι η μεγάλη διαφορά, νομίζω, η κρίσιμη διαφορά αυτή τη στιγμή, είναι πρώτον η κατασκευή, η οικοδόμηση ενός προσωποπαγούς, προσωποκεντρικού μηχανισμού με έδρα το γραφείο του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, που υπήγαγε από την πρώτη στιγμή την ΕΥΠ στη δική του πολιτική ευθύνη και ανέθεσε σε έναν άνθρωπο με τα χαρακτηριστικά που είχε ο προηγούμενος διοικητής της ΕΥΠ, ο κ. Κοντολέων, και στον γραμματέα του Πρωθυπουργού και ανιψιό του κ. Δημητριάδη, να φτιάξουν αυτό το τριμελές σχήμα πρωθυπουργός, διοικητής ΕΥΠ και γραμματέας του Πρωθυπουργού, που ελέγχει την υπηρεσία. Και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δούμε και τις μετατάξεις που έγιναν τότε στην ΕΥΠ και τους παραμερισμούς κάποιων ανθρώπων στο εσωτερικό κτλ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι πως αυτός ο μηχανισμός λειτουργήσε από την πρώτη στιγμή και παρήγαγε αποτελέσματα. Η παρακολούθηση, αν δουλάκι κατά την προσωπική μου εκτίμηση, δεν ήταν το πρώτο από τα αποτελέσματα αυτά. Αν θέλετε κιόλας, θα σας έλεγα ότι είναι το πιο βαρύνον πολιτικά, παρακολουθεί το αρχηγός ενός πολιτικού κόμματος και μάλιστα κατά τη διαδικασία εκλογής του στην ηγεσία αυτού του κόμματος. Αλλά πριν από αυτό είχαμε την παρακολούθηση Κουκάκη, στην οποία δεν έχει δοθεί η σημασία που της αναλογεί και η οποία πρέπει να ειδωθεί μέσα από το πρίσμα της δημοσιογραφικής έρευνας που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Κουκάκης δεν είναι κανένας δημοσιογράφος ο οποίος να είναι σε κάποιο χώρο εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς ή να είναι, ξέρω εγώ, κάποιος από τους συνήθεις υπόπτους. Είναι ένας δημοσιογράφος του αστικού τύπου. Μάλιστα στην κυρία Κεραμέως. Ήταν και συνεργάτης της κυρίας Κεραμέως, ο οποίος τι έψαχνε? Έψαχνε τις διαδρομές τις νομοθετικές όπως αυτές προσπαθούσαν, επιχειρούσαν από την πρώτη στιγμή της ανάδειξης αυτής της κυβέρνησης να κλείσουν τρύπες που σχετίζονταν με τα δάνεια και τις ποινικές ευθύνες τραπεζιτών. Και τότε κλείδωσε το σύστημα και άρχισε η παρακολούθηση Κουκάκη και με το Predator, το παράνομο λογισμικό, και μετά με τους πάγιες μεθόδους της ΕΥΠ. Άρα έχουμε ένα πολιτικό μηχανισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, ο οποίος ευθέως μοιάζει να συνδέεται και με ύποπτες οικονομικές διαδρομές. Και έχουμε και ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να διερευνηθεί, δεν έχει και σε αυτό δοθεί η σημασία που θα πρέπει, είναι η ευθεία αναγνώριση από την πλευρά του κυρίου Δημητριάδη, ενός προσώπου με κομβικό ρόλο στην κυβέρνηση, ήταν το alter ego του Πρωθυπουργού, ο οποίος ευθαρσώς σε δηλώσεις του και τα πάκια, σε απαντήσεις σε έρευνες δημοσιογράφων, έλεγε ότι αυτό δεν σχετίζεται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Και νομίζω ότι από μόνη της μια δημοκρατία που έχει φτάσει στο σημείο το alter ego του Πρωθυπουργού να λέω ότι εγώ ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα, συναλλάσσω με επιχειρηματίες, ανοίγω και κλείνω επιχειρήσεις ενώ είμαι γραμματέας του Πρωθυπουργού, είναι μια δημοκρατία η οποία έχει πολύ βαθιές ρηγματώσεις πια. Έτσι. Άρα έχουμε ένα πολιτικό σκάνδαλο, το οποίο φυσικά το βαρύ του κομμάτι είναι αυτό που είναι η παρακολούθηση Ανδρουλάκη, και όσο νομίζω δεν απαντάτε το απλό ερώτημα που είναι ερώτημα του κάθε πολίτη, πρώτον, πώς γίνεται να λέει ένας πρωθυπουργός ότι δεν ήξερε ο δικός του μηχανισμός ότι έκανε υποκλοπές, και δεύτερον, ποια είναι η αιτία που παρακολουθεί σε ένα πολιτικό αρχηγό? Τι σημαίνει λόγοι ασφαλείας, ας πούμε? Πέρα από αυτά που είπατε, αυτό που μου κάνει εντύπωση στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για το θέμα μεταξύ πολιτικών αρχηγών, αποκαλύφθηκε,
φτάσαμε από την ίδια κυβέρνηση, από αυτά που έλεγε, ότι δεν παρακολουθούνται χιλιάδες όπως υποπτευόμασταν παλιότερα, αλλά παρακολουθούνται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Και το ερώτημα είναι, με ποιο λόγο, για ποιο λόγο σε μια χώρα που δεν γίνονται, δεν είμαστε στα πρόθυρα εφηλή πολέμου, επίθεση από μια ξένη χώρα, κάτι που να είναι έκτακτη κατάσταση, πρέπει να παρακολουθούνται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Με ποια λογική? Έχετε δίκιο, είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι σημαντικό το γεγονός ότι επιχειρείται επίσης από διαμορφωτές κοινής νόμισης μέσα ενημέρωσης να υπάρξει ένας εφησυχασμός γύρω από αυτό. Δηλαδή ότι είναι περίπου μια κανονικότητα να παρακολουθούνται οι τηλεφωνικές συναλλαγές ημών όλων ή πάρα πολλών από εμάς, ότι δεν χάλασε και ο κόσμος, μέχρι που ακούστηκε ότι άμα δεν έχεις να κρύψεις τίποτα, δεν έχει και να φοβάσαι να σου παρακολουθούν το τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε μια αντιστροφή. Ενώ θα πρέπει να αιτιολογείται μέσα από πάρα πολύ σαφείς διαδικασίες, αυστηρές διαδικασίες, γιατί του Άγγελου του Καλοδούκα το τηλέφωνο βγαίνει από την κατάσταση προστασίας της ιδιωτικής του επικοινωνίας και μπαίνει σε μια άλλη ζώνη, η οποία θα πρέπει να έχει αιτιολόγηση, χρονικό πέρας, ενημέρωση αυτού του ανθρώπου, ο οποίος για κάποιο λόγο υπήρχε σε ένα τέτοιο καθεστώς. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωση του πολίτη. Δηλαδή. Πώς συζητούσαμε εκ των υστέρων, αλλά πρέπει να υπάρχει. Λέγαμε, όποτε αποφασίζουμε ως πολιτεία, το πρώτος πληθυντικός σας είναι ωραιοποιητικός, ότι κάνουμε μια νομοθετική εξαίρεση. Ας πούμε, λέμε ότι δεν θα έχουμε γενικά κάμερες παντού, αλλά εκεί δικαιολογείται να υπάρχει μια εξαίρεση. Πώς γίνεται αυτό? Δίνεται μια άδεια, θα έχεις την κάμερα, για πόσο καιρό θα την έχεις, τι πλάνα θα παίρνεις, τι θα κάνεις το υλικό μετά, πότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Εδώ έχουμε μια αντιστροφή. Δηλαδή επιχειρείται να πιστεί η κοινή γνώμη ότι αυτό είναι το κανονικό, ότι ούτε θα ενημερώνεται κανένας μετά, ούτε χρειάζεται να υπάρχει αιτιολόγηση. Είδατε ότι πήγε και η εισαγγελέα στην. Η εισαγγελέα, η ιδρυματοποιημένη, όπως λέγεται, η ιδρυματική εισαγγελέα που είπε προς πήγε στη Βουλή και είπε ότι εγώ δεν έχω να πω τίποτα, το απόρριτο κτλ. Δηλαδή μια κατάσταση στεγανωμένη από παντού, ότι αυτή είναι μια κανονικότητα. Και εγώ θα έλεγα και το πιο ανησυχητικό ίσως απ' όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή, εκεί που όλοι στρέφουμε με αγωνία, ας πούμε, την προσοχή μας, που είναι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες και η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, τι κάνει η ελληνική δικαιοσύνη? Δηλαδή είδαμε ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου το μόνο που φρόντισε να κάνει είναι να ψάξει ποιος διέρευσε τις υποκλοπές. Όχι ποιος κάνει τις υποκλοπές. Ναι. Δηλαδή, και οι δημοσιογράφοι παρακολουθούνται, και θα πάνε και κατηγορούμενοι γιατί διέρευσαν τις υποκλοπές. Και δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε καν στη Βουλή, λέει, που θα είναι απόρριτο, δεν θα πούνε ούτε καν στην απόρριτη επιτροπή της Βουλής τους λόγους. Είναι τρελό. Ναι. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει πια στην Εξεταστική Επιτροπή, αλλά φοβάμαι ότι θα υπάρξει μια προσπάθεια διάχυσης της ευθύνης μέσα στον χρόνο. Θα ψάξουμε τις υποκλοπές από το 1921 και μετά. Ακριβώς, προς τα εκεί το πάνε. Πάντως, μέρος όλης αυτής της ιστορίας είναι η ακροδεξιά μετατόπιση της ρητορικής της κυβέρνησης. Όποιοι της εξασκούν κριτική, κατηγορούνται ούτε λίγο τόσο πολύ ως αντιεθνική δράση. Δηλαδή, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι προσπαθεί να τον ρίξει ο Πούτιν πέρα του γελίου του πράγματος. Κατηγορεί την αντιπολίτευση και εσείς σου μάλλον την αντιπολίτευση πριν της δεξιοδεξίας του κυρίου Βελόπουλου, γιατί περί αυτού πρόκειται, για αντιεθνική δράση και πρακτόρες του Πούτιν, λίγο ως πολύ. Η ερώτηση είναι πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε, και ποιος ο λόγος? Αυτό είναι μια κλιμάκωση η οποία επιταχύνθηκε τώρα, διότι η υπόθεση των υποκλοπών, όπως έσκασε, έχει αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια κατάσταση έτσι έντασης και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο και στρέφεται μονοδιάστατα σε μία ατζέντα ασφάλειας. Είναι προφανές ότι εκεί θα πάμε, έτσι, είτε αυτή η ατζέντα της ασφάλειας έχει να κάνει με το προσφυγικό μεταναστευτικό, είτε έχει να κάνει με τη διαχείριση των μικρών πια ελάχιστων που έχουν απομείνει φαινομένων μητροπολιτικής βίας, είτε θα έχει να κάνει με την πανεπιστημιακή αστυνομία κτλ. Αλλά αυτό που λέτε έχει μια άλλη διάσταση, ίσως σημαντικότερη, το γεγονός ότι απροσχημάτιστα, χωρίς ενδιασμούς, δεν διστάζουν να εμπλέξουν, να βάλουν σε κίνδυνο ακόμη και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, προκειμένου να ξεφύγουν παροδικά από την πίεση της αντιπολίτευσης του τύπου. Δηλαδή, ακούσαμε διαδοχικά Αρμενία, Ουκρανία, Τουρκία, Ρωσία ότι έχουν εμπλακεί στις υποθέσεις των υποκλοπών. Δηλαδή, ότι ασχολιόντουσαν αυτές τις χώρες 3 χρόνια πριν να εμπλέξουν, ας πούμε, την Ελλάδα σε ένα τέτοιο σκάνδαλο. Και το δεύτερο, που είναι πολύ επικίνδυνο, είναι η διαρκής προσπάθεια δημιουργίας εσωτερικού εχθρού. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, με όλα τις τα στραβά η μεταπολιτευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία, είχε με κάποιο τρόπο περιορίσει τον εσωτερικό εχθρό
σε κάποιους χώρους, σε κάποιο άκρο κτλ. Εδώ βλέπουμε ότι στο κέντρο του πολιτικού σκηνικού αντιμετωπίζονται πολιτικές δυνάμεις ως σαν να είναι εσωτερικός εχθρός, συνεργάτες του εξωτερικού κυρδίου, τεγάλων δυνάμεων κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Κοιτάξτε, έχουμε και γενικότερη. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο ότι έχουν ενσωματώσει έτσι και αλλιώς την ακροδεξιά στην κυβέρνηση, το πρώην Λάος. Τώρα ευπάζουν στη θέση του αντιπρόεδρου του Αρείου Πάγου την κυρία Μαρίανθε Παγουτέλη, η οποία ήταν η κυρία η οποία είχε μειοψηφίσει όταν δικαζόταν ο Κωνσταντίνος Πλεύρης για το άθλιο βιβλίο του, το αντισημιτικό, το ρατσιστικό, το ναζιστικό, Εβραίοι όλη η αλήθεια, ήταν η κυρία η οποία είχε μειοψηφίσει γιατί ζούσε στην αθώωση του ναζιστή ηγέτη. Εκεί έχουμε δύο θέματα. Το ένα πρόβλημα είναι, που το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές, ότι υπάρχει ένα κομμάτι της δικαιοσύνης, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, βλέπει θετικά θέσεις ακροδεξιές, ρατσιστικές κτλ. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Το δεύτερο όμως έχει να κάνει και με την ευθεία και με τις ευθείες παρεμβάσεις της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης στον χώρο της δικαιοσύνης. Και εδώ οι δικαστές που λέτε είναι η μία από τους πέντε που παίρνουν προαγωγή και γίνονται αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και θα απαρτήσουν το σώμα που θα δικάσει στην υπόθεση Νοβάρτης και της εισαγγελέα του Λουπάκη. Άρα έχουμε δηλαδή περίπου ένα εκ των προτέρων αντίδωρο προς δικαστές οι οποίοι θα κρίνουν μια υπόθεση με πολιτική σημασία. Δεν έχουμε καταφέρει δηλαδή να κρατήσουμε στεγανή την διάκριση των εξουσιών και αυτό είναι πολύ, πολύ σοβαρό θέμα. Κομμάτι αυτή της ακροδεξιής μετατόπισης είναι και η αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή με πρόσχημα ότι με τέτοια ρητορική η Ελλάδα κινδυνεύει να πλημμυρίσει μετανάστες, έχουμε την επέκταση του τείχους στον Εύρο, την αναβάθμιση των συστημάτων επιτήρησης του τείχους και έχουμε και το κλείσιμο της δομής στον Ελαιώνα. Πώς χαρακτηρίζεται αυτή την μεταναστευτική πολιτική, την αντιμεταναστευτική μάλλον πολιτική της κυβέρνησης? Όντως έχουμε μια σκλήρυνση που είναι εμφανής, η οποία εκδηλώνεται σε πολλά μέτωπα. Το ένα μέτωπο είναι μια ανοιχτή ρήξη με όσα ξένα μέσα ενημέρωσης λένε το προφανές, αυτό που πια λένε και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ότι η Ελλάδα εμπλέκεται ευθέως σε παράνομες επαναπροωθήσεις. Θυμίζω ότι παραιτήθηκε ο προηγούμενος διευθυντής της Frontex, ακριβώς διότι αποδείχθηκε ότι η Frontex συνεργούσε στις παράνομες επαναπροωθήσεις που έκανε στην η Ελλάδα. Και εμείς λέμε ότι η Ελλάδα δεν έκανε παράνομες επαναπροωθήσεις. Η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση. Το δεύτερο που έχει σημασία είναι ότι έχουμε μία διαρκή αντίφαση. Τι θέλω να πω. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση ασκεί αυτή την πολιτική και έχουμε σκλήρυνση, έχουμε κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, έχουμε αυτό που λέτε ακόμη και στο εσωτερικό της χώρας μία πολιτικές οι οποίες αφήνουν ανθρώπους ακάλυπτους, την ίδια ώρα βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει για το δημογραφικό, λέει ότι θα πρέπει να δούμε διότι έχουμε έλλειψη εργατικών χεριών. Θυμίζω ότι το καλοκαίρι πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη δέχτηκαν τεράστια πίεση στην περιφέρεια από δημάρχους οι οποίοι έλεγαν ότι δεν έχουμε χέρια, δεν έχουμε ανθρώπους να μαζέψουν την παραγωγή, την αγροτική παραγωγή. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία συνεχίζει ακόμη, και λέω η κοινωνία, δεν λέω η κυβέρνηση, μόνο συνεχίζει ακόμη με το σύνδρομο της δεκαετίας του 90, αυτό που θα το συμπίκνωνε κανείς στη φράση «έχουμε πάρα πολλούς μετανάστες στην Ελλάδα», έτσι. Ενώ ο μέσος Έλληνας βιώνει πια την κατάσταση που δεν έχουμε μετανάστες στην Ελλάδα. Δεν έχουμε ανθρώπους για να καλύψουμε τις ανάγκες μας ως μια κοινωνία η οποία έχει κάποια οικονομική παραγωγική δραστηριότητα. Όμως θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε προς τα εκεί. Δηλαδή εννοώ ότι αυτή η ρητορική είναι μια ρητορική η οποία κακά τα ψέματα δίνει πολιτικό κεφάλαιο, δίνει τόκους πολιτικούς στην κυβέρνηση. Γιατί εκτιμάει η κυβέρνηση ότι είναι μια περίοδο που δεν έχει και πολλά πράγματα άλλα. Ναι. Δηλαδή σε μια περίοδο που οικονομικά θα είναι πολύ στενά τα πράγματα, η πανδημία δεν έχει πάει καλά. Είναι φανερό ότι δεν είναι πολλά τα θέματα στα οποία μπορεί να επενδύσει και να προσδοκά ότι θα έχει πολιτικά ωφέλη. Επενδύει δηλαδή σε έναν εθνικισμό και σε έναν φοβικό σύνδρομο απέναντι στο να πλημμυρίσει η Ελλάδα. Νομίζω πως ναι, και νομίζω και πως αυτή η ρητορική, η οποία ενισχύεται και από τα περισσότερα μέσα. Υπάρχει όντως κίνδυνος να πλημμυρίσει η Ελλάδα μετανάστες? Δεν νομίζω ότι είμαστε στην κατάσταση αυτή. Δεν πρέπει να υποτιμά κανείς προφανώς και την εργαλειοποίηση του προσφυγικού που γίνεται από την πλευρά της Τουρκίας και τις τεράστιες ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το γεγονός ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι έτσι. Δεν έχει μια πολιτική να ενσωματώνει και να αποδέχεται
δέχονται όλοι οι Ευρωπαίοι και εμείς. Έχει αντιμετωπίσει την Ελλάδα με έναν τρόπο, ας πούμε, ενός security της πύλης της Ευρώπης. Έτσι, αυτό λοιπόν το έργο έχουμε αναλάβει να το φέρουμε σε πέρας και το φέρνουμε σε πέρας με αυτόν τον τρόπο που το κάνουμε τώρα. Αλλά αυτό αποκτηνώνει τοπικές κοινωνίες, αποκτηνώνει κρατικούς λειτουργούς, λιμενικούς, αστυνομικούς, όλους μας. Με έναν τρόπο μας εμπλέκει όλους σε μια τέτοια διαδικασία. Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, υπάρχει το μέγα θέμα των ΜΜΕ και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να ελέγξει τα ΜΜΕ. Εκτός από τη λίστα Πέτσα, είχαμε μια σειρά πολιτικών της κυβέρνησης που έχουν φτάσει την Ελλάδα στην τελευταία θέση, τη χειρότερη θέση της Ευρώπης σε σχέση με την ελευθερία του τύπου. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο που πάλι δεν βρίσκεται η Ελλάδα σε μια κατάσταση εμφυλίου πολέμου για να υπάρχει τέτοια έλεγχο στα ΜΜΕ. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα 2-3 κρίσιμα θέματα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Έτσι. Το γεγονός ότι από όλες τις πλευρές η Ελλάδα πια δαχτυλοδείχνεται ως μια χώρα που έχει πρόβλημα. Όχι η ελευθερία του τύπου, η ανεξαρτησία του τύπου. Ο τύπος στην Ελλάδα δεν είναι μη ελεύθερος, ο τύπος στην Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητος σε μεγάλο βαθμό. Έτσι. Και αυτό έχει δεν να κάνει. Δεν είναι κρατικά τα ΜΜΕ, έχει να κάνει αλλά και είναι με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ, με το δίκτυο διανομής του τύπου, έτσι όπως είναι πια μονοπωλιακό, αλλά έχει να κάνει κυρίως και με αυτές τις μεθόδους οι οποίες αναπτύχθηκαν από το 2019 και μετά. Επίσης να πούμε, όχι ότι υπήρξαν πολλές περίοδοι κατά το παρελθόν τις οποίες θα πρέπει κανείς να νοσταλγεί. Και επίσης να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού που υφιστάμεθα τώρα το παθαίνουμε επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε τεράστια λάθη στην προσπάθεια διαχείρισης του τοπίου της ενημέρωσης. Τεράστια λάθη. Έτσι. Πάντως από το 19 και μετά αυτό που έχουμε είναι πρώτον την επιχείρηση Πέτσα. Δεν ήταν απλώς μια λίστα κατανομής κρατικού πλούτου, ήταν μια επιχείρηση χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης και η πανδημία ως προς τούτο ήταν ένα θείο δώρο στην κυβέρνηση. Έτσι, γιατί της έδωσε τη δυνατότητα να ελέγξει πλήρως την ενημέρωση. Είχαμε μια επίσης διαρκή προσπάθεια προσετερισμού δημοσιογράφων. Έγινε και ένα θέμα πρόσφατα, έτσι, μια που εφήγει το ζήτημα, πόσοι επιφανείς δημοσιογράφοι, και δεν λέω ότι είναι κακό, όλες οι κυβερνήσεις έχουν συμβούλους τύπου, έχουν ανθρώπους που εργάζονται στα υπουργεία κτλ. Αυτό που είναι κακό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι, ενώ είναι αμοιβόμενοι σε θέσεις στο γραφείο του Πρωθυπουργού ή σε υπουργεία, βγαίνουν ως σχολιαστές στα κανάλια και γράφουν από κάτω Παπαϊωάννου δημοσιογράφος ή Καλοδούκας δημοσιογράφος και δεν αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα είναι επιστημονικό συνεργάτη τον Υπουργό Επικρατείας, πικραμένο, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι έχουμε μία αλλίωση της ενημέρωσης από αυτή την πλευρά. Αλλά θα σας έλεγα και το πολύ εξόχως προβληματικό είναι, okay, αυτό είναι ένα σύστημα προσετερισμού. Να πάρει μία κυβέρνηση η οποία έχει επικοινωνιακή στρατηγική καλή, όσο γίνεται μέσα προς το μέρος της. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με όσους δημοσιογράφους, λίγους ή περισσότερους, επιμένουν να κάνουν τη δουλειά τους. Και εκεί έχουμε μια προσπάθεια κατατρομοκράτησης των ανεξάρτητων δημοσιογράφων που κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία. Είδαμε να παρακολουθούνται, είδαμε να δέχονται αγωγές κτλ. Άρα το τοπίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και ένα τελευταίο σχόλιο, που να το κλείσουμε λίγο και με το ζήτημα των υποκλοπών. Αυτό που χρειάζεται επίσης να προσεχθεί είναι δύο, κατά τη γνώμη μου, προσεγγίσεις του ζητήματος των υποκλοπών, οι οποίες προωθούνται εντέχνως πολύ έντονα από τα μέσα ενημέρωσης. Η μία έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτό το θέμα, δεν τον ενδιαφέρει αυτό το θέμα, το οποίο ενδεχομένως να μην είναι το πρώτο θέμα φυσικά που απασχολεί τον κόσμο που ξεκινάει ο Σεπτέμβριος με την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια κτλ. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ προβληματικό μια δημοκρατία, μια πολιτεία να λέει ότι οι πολίτες της αδιαφορούν για ένα ζήτημα λειτουργίας της δημοκρατίας, δηλαδή περίπου τους αντιμετωπίζει σαν χαμηλής νοημοσύνης ή πολιτιακής επίγνωσης, ας πούμε. Και το δεύτερο, όταν προτάσσεται ως μείζον θέμα σε μια τέτοια πολιτική κρίση το ζήτημα της κυβερνητικής σταθερότητας. Η κυβερνητική σταθερότητα είναι φυσικά ευκταία, θέλουμε να έχουμε σταθερές κυβερνήσεις, να κυβερνάνε τον τόπο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στο όνομα της κυβερνητικής σταθερότητας οι πολίτες θα δέχονται να γίνεται οτιδήποτε χωρίς λογοδοσία. Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό προωθείται μια τέτοια λογική, ότι στο όνομα της σταθερότητας πρέπει να καταπιούμε ακόμα και σοβαρές παραβιάσεις του νόμου. Αλλά αν η κυβερνητική σταθερότητα είναι το υπέρτατο αγαθό, δεν υπάρχει πολίτευμα
καλύτερο από μια δικτατορία για να έχει κανείς κυβερνητική σταθερότητα. Η δημοκρατία στο εσωτερικό της, στο DNA της, έχει τις εκλογές, έχει τις εναλλαγές των κυβερνήσεων, άρα έχει και την αστάθεια. Κύριε Βεϊόνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις έννοιες που δώσατε για το left.gr. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.